Ένα διαφορετικό event ποδοσφαίρου φιλοξενείται στο νέο στάδιο Ανταγόρας. Πρόκειται για το παγκόσμιο τουρνουά 5x5 Μέιμαρ, στο οποίο συμμετέχουν 44 συνολικά χώρες. Μεταξύ των 13 προκριματικών πραγματοποιούνται, ο ένας είναι στην ΚΟ και ο τελικός νικητής θα ταξιδέψει για την Βραζιλία. Κύριε Δεσίπρη, καλημέρα. Καλημέρα. Ένα event ξεχωριστό για τον αθλητισμό λαμβάνει χώρα στο στάδιο Ανταγόρας. Πείτε μας καταρχήν περί τίνος πρόκειται και από πού υποστηρίζετε. Είναι ένα παγκόσμιο τουρνουά 5x5, Neymar Juniors 5 λέγεται, διοργάνωση του Red Bull. Γίνεται σε 44 χώρες, 44. Εδώ στην Ελλάδα κάνουμε 13 προκριματικούς σε όλη τη χώρα. Ένας νικητής θα προκύψει από τον τελικό που θα γίνει στην Αθήνα, ο οποίος νικητής θα ταξιδέψει για το παγκόσμιο τελικό στη Βραζιλία. Είναι 5x5 με κάποιες διαφοροποιήσεις από ένα κόνσεπτ που έχει προκύψει από ιδέα του Neymar. Και προφανώς είναι και το ίδρυμά του. Ο τελικός Βραζιλίας θα γίνει στο ίδρυμα του Neymar, που είναι ένα ινστιτούτο που έχει δημιουργήσει το Σάντος στη χώρα στην οποία μεγάλωσε ποδοσφαιρικά και σαν παιδί. Είναι ένα ινστιτούτο που μαζεύει παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο ή τα μέσα και τα μαζεύει εκεί πέρα, τους κάνει τις προπονήσεις, όχι ο ίδιος βέβαια, οι συνεργάτες του, τους κάνει τις προπονήσεις, τους βάζει στον ίσιο δρόμο να το πω έτσι, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στη Βραζιλία για τα παιδάκια. Κύριε Πρόεδρε, το ΟΔΟΠΑΒΣ υποστηρίζει τέτοιου είδους διοργανώσεις, εφόσον διαθέτει και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, γι' αυτό επιλέγεται άλλωστε η ΚΟΣ. Σύμφωνα, είναι μια πρωτόγνωρη διοργάνωση αυτή. Ευχόμαστε να συνεχιστεί. Επτά ομάδες συμμετέχουν και ο νικητής θα λάβει μέρος στους τελικούς της εκδήλωσης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στους διοργανωτές και να μην μας ξεχάσουν. Βεβαίως. Και στις ομάδες φυσικά. Κύριε Χατζηστέργο, το στάδιο του Αγόρας, από ό,τι φαίνεται, έχει την υποδομή να φιλοξενήσει τέτοιου είδους, αν θέλετε, διοργανώσεις ειδικού αθλητισμού, αν είναι δοκιμός ο όρος. Είναι μπροστά και ο κύριος Δεσίπρης που είναι ο υπεύθυνος και έχει εξεφράσει τον θαυμασμό του για τον αγωνιστικό χώρο του σταδίου και όπως μου είπαν και οι άλλοι υπεύθυνοι της συγκεκριμένης εκδήλωσης του Neymar 5x5 ότι σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Ελλάδας που έγιναν σε χώρους 5x5 εδώ ο αγωνιστικός χώρος είναι παραδειγματικός, είναι εξαιρετικός και προσφέρει όλα τα εχάγγια για να γίνει μια φοβερή εκδήλωση σήμερα και το βλέπουμε, οι ομάδες είναι πολύ καλές και ευελπιστούμε ότι η ομάδα της ΚΟΑ ανεβαίνοντας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Εδώ να πω ότι είναι επιθυμία του Προέδρου μας, του κ. Θεόφιλου Μουζουράκη και του Προέδρου της Επιτροπής Αθλητισμού, του κ. Θάνου Σταματάκη, το σημερινό τουρνουά να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, ούτως ώστε και τα επόμενα χρόνια η ΚΟΣ να καθιερωθεί όχι μόνο ως χώρος προκριματικών αγώνων και γιατί όχι ως να είναι και ο χώρος που θα γίνει και η τελική φάση, γιατί εμείς τα διαθέτουμε όλα, κάτι που προφανώς τα άλλα γήπεδα θα τα διαθέτουν όπως εμείς τα διαθέτουμε. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση, κύριε Μουζουράκη, να γίνει τελική φάση εδώ και να αναδειχθεί και το στάδιο. Η τελική και το φάση στάδιο, δεν νομίζω. Η τελική έτσι φάση συνήθως γίνεται στην Αθήνα, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Έχουμε στο πλευρό μας την περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου, η οποία μας υποστηρίζει. Και γιατί όχι κάποια στιγμή να συζητήσουμε και κάποιο μεγαλύτερο event στον χώρο εδώ πέρα. Καλά να είμαστε, Μαρία μου. Και η θέληση υπάρχει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. See your man in the cup and him not breathing. If I choose that man, that dog will she a bleeding. That man no good, so you wouldn't want to feed them. Tell everybody what you tell them. Me tell them when it's better, it should come a pum pum turn up. Hey, that man should become a pum pum turn up. I have to go to him, let me say, come a pum pum turn up. Pum pum turn up, me say, my pum pum turn up. Ποιος βγαίνει έξω? Κύριε Μουζουράκη, τι κάνετε? Κύριε, φεύγω μόνος σου. Πάμε. Ε!